Γεια σας φίλοι μου, EFT και απελευθέρωση από το περιττό βάρος. Ένα ευαίσθητο θέμα και είναι ευαίσθητο τόσο γιατί απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, όσο γιατί έχει γίνει ένα χρόνιο πλέον πρόβλημα και όσο και να θέλουμε να απαλλαγούμε, βλέπουμε ότι τελικά είναι αρκετά δύσκολο, ξεκινάμε, σταματάμε, χάνουμε κάποια κιλά, τα ξαναπαίρνουμε και γίνεται όλη αυτή η αλυσίδα και όλος αυτός ο φαύλος κύκλος. Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα? Το θέμα είναι ότι είναι πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν σε όλο αυτό. Καταρχάς, η δυσκολία του να χάσουμε τα κιλά που θέλουμε και να προσαρμόσουμε τον εαυτό μας σε μια διαφορετική διατροφή τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα είναι πλέον θέμα εθισμού. Είναι καθαρά εθισμός, ένας διατροφικός εθισμός ο οποίος μας υποχρεώνει τόσο το να τρώμε μεγάλες ποσότητες φαγητού όσο και το να τρώμε ανθυγιεινά και βλαβερά για την υγεία μας φαγητά, στα οποία είμαστε εθισμένοι, γιατί αν δεν ήμασταν εθισμένοι φίλοι μου, θα σταματούσαμε τώρα κιόλας να τα καταναλώνουμε και να τα τρώμε. Οπότε έτσι θα πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέμα παραπανήσιων κιλών. Όλα όμως αλλάζουν, όλα φτιάχνουν, και το EFT, η τεχνική συναισθηματικής απελευθέρωσης, μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι μια τεχνική που μπορείτε να την κάνετε εσείς μέσα στο χώρο σας, στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, οπουδήποτε και να είστε. Θέλει όμως επανάληψη για τέτοιο μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα. Θέλει επανάληψη. Κάντε αυτή την τεχνική τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα. Το πρωί που θα ξυπνήσετε, κάποια στιγμή ενδιάμεσα, αν είστε στο γραφείο, πηγαίνετε στην τουαλέτα και κάνετε την 5 λεπτά, το βράδυ, το απόγευμα, το λιγότερο που προτείνω εγώ είναι 3 φορές την ημέρα, ούτως ώστε να αρχίσει το ενεργειακό σας πεδίο να συνηθίζει αυτή τη διαφορετική δόνηση που θέλετε να του βάλετε, το υποσυνείδητό σας να αρχίσει να συνηθίζει αυτή τη διαφορετική καταγραφή, να αρχίσει να σας παίρνει στα σοβαρά. Θέλει λίγο επιμονή για να αρχίσει το υποσυνείδητό μας να μας παίρνει στα σοβαρά μετά από χρόνια κατάχρηση διατροφικών οργίων, να το πούμε έτσι, καθημερινά. Σε ένα άλλο βιντεάκι που έχω θα μπορείτε εξ ολοκλήρου εκεί να δουλέψετε την αλλαγή διατροφής, γιατί στην παχυσαρκία πέρα από όλους τους άλλους παράγοντες είναι 2 πολύ κύριοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Καταρχάς είναι, όπως είπαμε, η ποιότητα των τροφών, δηλαδή οι τροφές που είναι βλαβερές και οι τροφές που μας εμποδίζουν το να χάσουμε το περιττό βάρος, γιατί δεν μπορεί να τρώμε όλη μέρα γλυκά και πίτσες και ψωμιά και χάμπουργκερ και να έχουμε την απέτηση να χάσουμε το λίπος από πάνω μας. Και το δεύτερο είναι η ποσότητα των φαγητών που τρώμε. Αυτά τα 2 είναι όμως άρρηκτα συνδεδεμένα. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, ωραία, εγώ δεν θέλω να αλλάξω τη διατροφή μου, θέλω απλά να τρώω λιγότερο. Και αυτό γίνεται βέβαια, να μην αλλάξετε τίποτα, απλά να περιορίσετε την ποσότητα του φαγητού που τρώτε. Όμως φίλοι μου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τι γίνεται και γιατί όταν ακολουθούμε αυτό το μοτίβο τρόπου διατροφής, δηλαδή απλά το να τρώμε λιγότερο χωρίς να αλλάξουμε καθόλου τη διατροφή μας, γιατί πάλι βλέπουμε ότι μετά από ένα διάστημα ξαναπαίρνουμε τα κιλά και ξαναερχόμαστε πάλι να παλεύουμε και να πολεμάμε για απώλεια βάρους? Γιατί φίλοι μου, οι βλαβερές τροφές, οι τροφές οι οποίες περιέχουν όλα αυτά τα συντηρητικά, όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν είναι φτιαγμένος ο οργανισμός μας και τα όργανά μας να τρώνε, να αφομοιώνουν και να δουλεύουν για αυτά, όλες αυτές λοιπόν οι τροφές, πέρα από το ότι είναι 100% εθιστικές, δεν προσφέρουν στον εαυτό μας καμία βιταμίνη, τίποτα από όλα τα μεταλλικά στοιχεία
που πρέπει να έχουμε, με αποτέλεσμα ο οργανισμός μας να συνεχίζει να πεινάει και να θέλουμε συνεχώς να τρώμε ξανά και ξανά, μήπως τυχόν και του δώσουμε κάτι από όλα αυτά που πραγματικά χρειάζεται. Γι' αυτό θα δείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος εθισμός σε σαλάτες ή σε λαχανικά, τα οποία είναι φυσικές τροφές που κάνουν καλό στον οργανισμό μας, γιατί με αυτές τις τροφές παίρνει ό,τι είναι να πάρει, όλες τις βιταμίνες, όλα τα χρήσιμα θρεπτικά συστατικά, τα παίρνει λοιπόν και είναι ok, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αν όμως φάμε μια πίτσα, φάμε ένα γλυκό, φάμε μια τούρτα ολόκληρη, φάμε ένα αρνί, μετά από λίγο θα δείτε ότι παρόλο που έχουμε σκάσει και δεν αντέχουμε να φάμε άλλο, παρόλα αυτά ξαναπεινάμε και μπορεί να φάμε και δεύτερη και τρίτη πίτσα, ενώ ξέρουμε ότι θα μας πιάσει ακόμα και η κοιλιά μας και θα υποφέρουμε. Το τρώμε όμως, γιατί το ζητάει ο οργανισμός μας. Το ζητάει γιατί έτσι τον έχουμε μάθει και γιατί θέλει απεγνωσμένα να πάρει κάτι θρεπτικό. Οπότε μας πρόχνει να φάμε και να ξαναφάμε σε μια προσπάθεια μην τυχόν και του δώσουμε αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Εμείς όμως συνεχίζουμε τις πίτσες, συνεχίζουμε τα γλυκά και δυστυχώς δεν μπορούμε εύκολα να απαλλαγούμε από όλο αυτό. Μπορούμε όμως, μπορούμε, αρκεί να πάρουμε την απόφαση. Και τώρα να κάνουμε και μια μικρή παρένθεση, μια και τα λέμε μεταξύ μας, ακόμα και η θέληση το να καταφέρουμε να κάνουμε μια δίαιτα, μια νηστεία, η απόφαση το να το ξεκινήσουμε ή το ξεκινάμε, είδατε, και το σταματάμε μετά, και αυτό, φίλοι μου, οφείλεται στην ποιότητα της διατροφής. Γιατί όλες αυτές οι τροφές οι οποίες έχουν όλα αυτά τα βλαβερά στοιχεία μέσα για μας, μας κάνουν κακό ακόμα και στους λογούς του εγκεφάλου, στους λεγόμενους μετοπίους λογούς, που από εκεί είναι η θέληση του ανθρώπου, η θέληση, η δύναμη και η αποφασιστικότητα να κάνει και να αλλάξει πράγματα στη ζωή του. Ακόμα και αυτό λοιπόν είναι δύσκολο να το κάνουμε λόγω του τρόπου της διατροφής μας. Είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε επιστήμονες, τα λένε γιατροί, τα λένε άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με όλα αυτά. Γι' αυτό, φίλοι μου, πάρτε το στα σοβαρά. Θέλετε να απαλλαγείτε από όλο αυτό το λίπος από πάνω σας? Πάρτε το στα σοβαρά και συνδυάστε μία καλύτερη διατροφή και βέβαια με μία μικρότερη ποσότητα φαγητού. Ο Κάρι Κρέκ, ο δημιουργός του EFT, της τεχνικής συναισθηματικής απελευθέρωσης, υποστηρίζει ότι όλων των ειδών οι εθισμοί προέρχονται από κάποια εσωτερική ανησυχία που έχουμε μέσα μας, η οποία μας κάνει να αναζητούμε τον εθισμό μας για να ηρεμήσουμε. Παραδείγματος χάρη το τσιγάρο, δεν λέμε ότι αν καπνίσω ένα τσιγάρο, α, τώρα ηρέμησα. Ή το αλκοόλ ή οτιδήποτε, το ίδιο ισχύει, φίλοι μου, και με το φαγητό. Όταν θα φάμε αυτό που θέλουμε θα ηρεμήσουμε, αλλιώς θα είμαστε ανήσυχοι. Σε αυτό το σκεπτικό λοιπόν θα εστιαστούμε, αλλά και σε πολλά άλλα, σε πολλούς άλλους συνδυαστικούς παράγοντες, οι οποίοι μας εμποδίζουν το να φάμε όμορφα και σε μικρές ποσότητες. Βέβαια, να πούμε επίσης ότι ο εθισμός για κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικούς λόγους και αιτίες. Γι' αυτό και είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε EFT έτσι χοντρικά για όλους, γιατί ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους που τον οθούν είτε να τρώει, είτε να πίνει, είτε να καπνίζει. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι λόγοι και αιτίες που είναι κοινοί για όλους τους ανθρώπους και αυτούς ακριβώς θα δουλέψουμε τώρα. Εσείς μπορείτε να πάρετε αυτό το σκεπτικό και να προσθέσετε και δικά σας στοιχεία που αφορούν τη δική σας ιδιοσυγκρασία ή τα δικά σας βιώματα. Παραδείγματος χάρη, οι περισσότεροι λένε ότι εγώ, ας πούμε, τρώω όταν είμαι στενοχωρημένος. Κάποιοι άλλοι λένε ότι εγώ τρώω ότι είμαι χαρούμενος, όταν είμαι χαρούμενος. Δηλαδή, είτε θα φάμε γιατί είμαστε στενοχωρημένοι για να απαλύνουμε τη στενοχώρια μας, είτε θα φάμε άμα είμαστε χαρούμενοι για να γιορτάσουμε τη χαρά μας. Πολλές φορές δε, σε πολλούς συμβαίνουν και τα δύο. Και τρώμε γιατί είμαστε στενοχωρημένοι και τρώμε γιατί είμαστε χαρούμενοι.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. 3 φορές την ημέρα συνιστώ να το κάνετε και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να απαλλαγούμε και να φτιάξουμε την υγεία μας και τον εαυτό μας. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή, κάνετε ό,τι κάνω, τεχνική συναισθηματικής απελευθέρωσης, απελευθερώνουμε τα μπλοκαρίσματα από τα σημεία μεσημβρινών του σώματος. Αλλού μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σε άλλα μου βιντεάκια για αυτή τη τεχνική. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Και φέρτε λίγο στο νου σας, συγκεντρωθείτε σε ένα είδος φαγητού στο οποίο ξέρετε ότι δεν μπορείτε να αντισταθείτε. Φέρτε το στο νου σας, είτε είναι γλυκό, είτε είναι αλμυρό, είτε φέρτε ένα μεγάλο πιάτο, μια πολύ μεγάλη ποσότητα από αυτό το φαγητό που ξέρετε ότι αν το έχετε μπροστά σας τώρα, δεν μπορείτε να αντισταθείτε. Φέρτε το λίγο στο νου σας. Σχηματίστε γύρω σας το ενεργειακό πεδίο αυτού και μόνο να το σκεφτείτε το φέρνετε. Και πάμε λοιπόν εδώ, στο σημείο καράτε. Ενώ κρατάτε στη σκέψη σας, αυτό είναι αυτό που θέλω από σας, να κρατάτε στη σκέψη σας αυτό, αυτή τη βουλιμία, τον εθισμό, πέστε το όπως θέλετε. Παρόλο που έχω αυτή τη μεγάλη επιθυμία να φάω αυτό το φαγητό, να τρώω μεγάλες ποσότητες φαγητού, αγαπώ και αποδέχομαι βαθιά αυτό που είμαι και αυτό που νιώθω. Παρόλο που με πιάνει μια ανεξέλεγκτη επιθυμία να τρώω μεγάλες ποσότητες φαγητού, βλαβερού φαγητού, φαγητού που δεν κάνει καλό στο σώμα μου και στον οργανισμό μου, παρόλα αυτά αγαπώ και αποδέχομαι βαθιά τον εαυτό μου. Παρόλο που έχω αυτή την τεράστια επιθυμία να τρώω μεγάλες ποσότητες φαγητού και δεν μπορώ να σταματήσω, αγαπώ και αποδέχομαι βαθιά τον εαυτό μου και επιλέγω ότι μπορώ να είμαι ικανοποιημένη, να είμαι πλήρης με μικρότερες ποσότητες φαγητού. Παρόλο που με πιάνει αυτή η εσωτερική ανησυχία, αυτή η απροσδιόριστη ανησυχία που με οθεί να έχω επιθυμία να τρώω μεγάλες ποσότητες φαγητού και ανθυγιεινού φαγητού, παρόλα αυτά επιλέγω ότι μπορώ, είμαι ικανή να τρώω μικρότερες ποσότητες φαγητού, να τρώω καλύτερη ποιότητα φαγητού και να νιώθω πλήρης, να νιώθω ικανοποιημένη. Κορυφή κεφαλιού. Όλη αυτή η ανησυχία που με πιάνει, η εσωτερική ανησυχία που με οδηγεί να τρώω μεγάλες ποσότητες φαγητού για να ηρεμήσω και να νιώσω καλά. Όλη αυτή η ανησυχία που με οδηγεί στο να τρώω ανθυγιεινό φαγητό. Όλη αυτή η ανησυχία που με οδηγεί σε αυτή τη βουλιμία, σε μεγάλες ποσότητες φαγητού. Εσωτερική ανησυχία. Βουλιμία. Αυτή η επιθυμία που έχω για μεγάλες ποσότητες φαγητού. Βουλιμία. Κάτω από τη μασχάλη. Ανησυχία, εσωτερική ανησυχία, ανία. Όλη αυτή η ανία που με πιάνει. Αυτή η δυσάρεστη αίσθηση που με οδηγεί να τρώω μεγάλες ποσότητες φαγητού. Και φέρτε στο νου σας εσείς τέτοιες στιγμές που σας πιάνει όλο αυτό. Αυτή η ανία που με πιάνει και με οδηγεί στο να τρώω ανεξέλεγκτα. Ανία. Ανησυχία που με κάνει να θέλω όλο και περισσότερο φαγητό. Επιθυμία για μεγάλες ποσότητες φαγητού. Και φέρνετε στο μυαλό σας εσείς
στιγμές που δεν μπορείτε να αντισταθείτε στο να φάτε και να φάτε πολύ. Όλη αυτή η ανεξέλεγκτη βουλιμία, επιθυμία για πολύ φαγητό. Επιθυμία για βλαβερό φαγητό, φαγητό που με κάνει να παίρνω κιλά και λίπος. Όλος αυτός ο εθισμός στις μεγάλες ποσότητες φαγητού. Εθισμός στο βλαβερό φαγητό. Στο φαγητό που δεν κάνει καλό στην υγεία μου και στα κιλά μου. Όλη αυτή η δυσκολία στο να αντισταθώ στις μεγάλες ποσότητες φαγητού. Δυσκολία. Αντίσταση. Έχω τεράστια αντίσταση στο να αντισταθώ. Τεράστια αντίσταση στο να φάω μικρές ποσότητες φαγητού. Δυσκολία. Αντίσταση. Βουλιμία. Ανησυχία. Ανία. Όλη αυτή η ανία που με πιάνει και μου οδηγεί να φάω για να γεμίσω μέσα μου το κενό. Το ένα μέρος του εαυτού μου θέλει πολύ φαγητό. Όλη αυτή η ανία, η ανησυχία